Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Blue Sky και στο Μπορείς να το σώσεις. Είχαμε πει και από την Κυριακή ότι οι εκπομπές θα είναι πια Τρίτη και Πέμπτη μετά τις παρεμβάσεις και Κυριακή μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Άρα έχουμε τρεις φορές τη βδομάδα που μπορούμε να έχουμε live εκπομπές μαζί σας να συζητάμε τα θέματα. Λοιπόν, θα μπορείτε να παίρνετε στο σταθμό ή στο 49-64-569 αν θέλετε να κλείσετε κάποιο ραντεβού. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Επειδή ο χρόνος όμως, παρακαλώ πολύ, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, όσοι από τους φίλους και τις φίλες έχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις, γιατί έχει μεγάλη αναμονή, πολλοί κόσμοι περιμένει και ο χρόνος είναι περιορισμένος. Εντάξει, λοιπόν, ένα πολύ γρήγορο σχόλιο από μένα και να μπούμε κατευθείαν στα δικά μας τα θέματα. Δυστυχώς καθημερινά δικαιωνόμαστε. Οι τοποθετήσεις που θα κάνουν είναι ανεξαρτήτου του κυβέρνησης, ανεξαρτήτου κομμάτων. Δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτά είναι στην άκρη. Λοιπόν, από καθημερινές έτσι. Ενημερώσεις από ανθρώπους που έχουν το σωγραφείο για πρώτη φορά μου λένε ότι όλο και τους δένουν και περισσότερα πράγματα. Ζητάω δεύτερο εγγυητή, ζητάω δεύτερο ακίνητο. Σε άνθρωπο που είναι 50 χρονών, ζητάω και έναν ακόμα εγγυητή. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Γι' αυτό έχω πει. Όπως λέμε και ώρα μηδέν για την πρώτη κατοικία, αυτή τη στιγμή τι λέμε. Όσο το αφήνουμε, δυσκολεύει. Όσο το αφήνουμε, δυσκολεύει. Το κλείνουμε και να πω κάτι. Και μεθαύριο μπορεί να το ξανασυζητήσουμε μια συνεργασία, μια ρύθμιση. Δεν είναι τελειωμένα τα πάντα. Εμείς βέβαια θα κλείσουμε συνεργασία για όλο το δάνειο, αλλά όλα μπορούμε να ξανασυζητήσουμε. Είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Αν νομιγέντο αλλάξουν τα εισοδήματά σας, μπορεί να έρθετε και να μου πείτε: ξέρετε κάτι, κύριε Γαβρίλο, πάμε να το ξανασυζητήσουμε με την Εθνική Τράπεζα, γιατί είχαμε πει δώσει 100 ευρώ, τώρα δεν μπορώ, θέλω 50. Γιατί για εκείνο, για το άλλο, για αυτό. Λοιπόν, άρα μην φοβάστε ότι τι θα γίνει. Και θυμάστε όταν πήρα το δάνειο, υπογράψατε για τα επόμενα 20 χρόνια, αλλά τι έγινε, χαμός, πανικός, καταστροφή, αλλάξανε όλα και τα ξαναβάλαμε πάλι και τα ξαναζητάμε. Λοιπόν, άρα, όλες τις συμφωνίες μπορούμε να τις επαναδιαπραγματευτούμε και εδώ είμαστε με υγεία να τα ξαναδούμε. Λοιπόν, έχουμε το πλαίσιο που ισχύει σήμερα και έχουμε και μία νομική προσέγγιση που για αυτό το θέμα θα μας βοηθήσει η κυρία Βορδόνη Ξυσούλα. Καλησπέρα, κυρία Βορδόνη. Δικηγόρος. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, στο τηλέφωνο, να δούμε λίγο το τηλέφωνο του σταθμού, παιδιά, αν μπορούμε. Όποιος θέλει μπορεί να βγει και να ρωτήσει γρήγορα, σύντομα, συγκεκριμένα όμως, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, μία ερώτηση που έχει. Από εκεί και πέρα αφήνει το τηλέφωνο του και εμείς μπορούμε μετά να το πάρουμε να μας πει και λεπτομέρειες. Λοιπόν, ξεκινήστε εσείς, κυρία Βορδόνη, σήμερα. Να δώσω προτεραιότητα στις γυναίκες. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα τον κόσμο, επειδή θεωρώ ότι ήδη εγώ αν μιλήσω θα τον αγχώσω ακόμη περισσότερο. Θεωρώ ότι καλό θα ήταν ότι πρέπει να κινηθεί άμεσα. Θα πρέπει να πάρει, να μάθει, να τηλεφωνήσει, να ενημερωθεί, να δει τι μπορεί να κάνει, τι είναι τα εναλλακτικά σενάρια που έχει στα χέρια του, πώς μπορεί να αντιδράσει. Τόσο απέναντι σε μια ελληνική τράπεζα, όσο και απέναντι σε μια ξένη τράπεζα. Να το πούμε και αυτό, γιατί κακά τα ψέματα έχουν μπει πλέον στην καθημερινότητά μας τα φαντ, έχουν μπει στην καθημερινότητά μας οι ξένες εταιρείες διαχείρισης, οι οποίες καλό ή κακό. Απορροφούν τα δάνεια είτε ως προς την εκπροσώπησή τους είτε ως ότι τα αγοράζουν. Άνω τελεία. Έρχονται πάρα πολλοί κόσμοι στο γραφείο και μου κάνει παράπονα. Εγώ δεν τους ξέρω τους ανθρώπους και πραγματικά θέλω να πάρω μια θέση στη μέση. Με την BQH, τι συμβαίνει με αυτή την BQH, κυρία Βορδόνη, έχετε κάποια εικόνα εσείς? Γιατί έρχονται πάρα πολλοί κόσμοι στο γραφείο και προσωπική εμπειρία εγώ πήρα σε αυτή τη συγκεκριμένη εταιρεία και περίμενα 45 λεπτά. Και όταν ζήτησα κάποιον εκπρόσωπο, μου λέει με μένα θα το ζητήσεις τηλεφωνήτρια. Ποια είναι η άποψή σας? Εμένα η άποψή μου είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να το ξαναδούν λίγο και να μην είναι τόσο σκληροί. Γιατί απευθύνονται σε φτωχοποιημένους ανθρώπους που θέλουν να πληρώσουν αλλά δεν μπορούν. Δεν είναι βιομηχανοί που δεν έχω κάτι με τους βιομηχανούς, δεν είναι πλούσιοι αυτοί οι άνθρωποι που και με τους πλούσιους δεν έχω κάτι. Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν αυτή την πρόταση που κάνει η BQH και θέλουν να πληρώσουν κάτι λιγότερο. Εκεί δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια καλύτερη στάση από εσάς που είσαστε στην BQH? Σκεφτείτε το λίγο, παρακαλώ. Μια καλύτερη, λίγο πιο έτσι, ανθρώπινη λύση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν. Τώρα, αν βρείτε κάποιον που μπορεί να πληρώσει και το λέει απλά δεν θέλω να πληρώσω, νομίζω έχετε τα κριτήρια να το κάνετε. Αλλά αν κάποιος θέλει να πληρώσει κάτι λιγότερο, έστω πρόσχερα, στο ξεκίνημα, νομίζω ότι θα πρέπει να το δείτε λίγο ξανά.
Ναι, είναι σωστή η προσέγγιση γενικά το σχόλιο που κάνετε σε αυτή τη στιγμή. Απλά λιγάκι να ολοκληρώσω, γιατί μήπως δεν έχω γίνει σαφής και στο κοινό. Είπαμε λοιπόν ότι πέρα από τις ελληνικές τράπεζες έχουμε τις ξένες εταιρείες διαχείρισης. Άρα λοιπόν εκεί δεν θα πρέπει να φοβόμαστε αν ακούσουμε κάποιον εκπρόσωπο από κάποια εταιρεία που μπορεί να βρίσκεται στο Δουβλίνο ή στο Λουξεμβούργο. Από εκεί μετά λοιπόν σίγουρα έχουμε τους ειδικούς ανθρώπους να μας εκπροσωπήσουν, ακόμη και σε ένα ξένο φαν. Τώρα ως προς την PQH, είναι μια εταιρεία η οποία έχει αναλάβει γενικότερα τα δάνεια που είναι σε καθάριση, ειδική καθάριση. Δυστυχώς το πλαίσιο που τάσει η Τράπεζα Ελλάδος καθαρά νομικά. Ο νόμος που έχει βγει λέει ότι θα πρέπει αυτά να ρυθμίζονται εντός δεκαετίας. Μάξιμου λοιπόν διάρκεια ρύθμισης όλων των αυτών των δανείων που είναι υποκαθάριση δυστυχώς πρέπει να είναι μέσα σε 120 μήνες. Αυτό μπορεί σίγουρα να ακούγεται λιγάκι περίεργο ή δύσκολο για δάνεια πάρα πολύ μεγάλα, πάνω από 100.000 ευρώ. Γιατί κακά τα ψέματα είναι και δύσκολη η διαπραγμάτευση, γιατί δύσκολα κουρεύουν και κάτι συγκεκριμένη διαδικασία μέσα από την PQH. Καλό είναι αυτό που θίγεται εσείς ως προς το να δοθεί μια πιο ανθρώπινη χρειά. Από εκεί μετά βέβαια, ναι, όχι τόσο με την ευθύνη, έχει να κάνει ότι αυτοί μας ακούνε, αν και εφόσον μπορούν να τροποποιήσουν τη διάταξη συγκεκριμένη και να πάρουν λιγάκι πιο ενδεχομένως πιο ευέλικτα μέτρα, να υπάρχει λίγο μια μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής. Και κακά τα ψέματα, αν μπορούσαν να δουν λίγο τις ευπαθείς ομάδες με ένα ανθρώπινο μάτι, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε και μεγάλο όγκο δανείων με ανθρώπους που έχουν και θέματα υγείας και όχι μόνο, και μπορεί να μην έχουν και κάποιον εγγυητή που αναφέρατε πριν από λίγο. Άρα, αν έχω έναν άνθρωπο που είναι 60 χρονών και δεν έχει ούτε το δεύτερο ακίνητο, ούτε τον εγγυητή, δεν μπορεί να ψάξει να βρει τώρα γύρω-γύρω στη γειτονιά κάποιον άνθρωπο για να τον βάλει στο δάνειο προφανώς. Ξέρετε τι μου λένε οι δανειολήπτες. Και όχι μόνο για την PQH, γενικά. Γιατί να είναι τόσο σκληρή όταν ένα δάνειο των 20.000 το έχει πάρει 2. Λέω εσύ που το ξέρεις ότι το έχει πάρει 2. Αυτά που ακούμε. Λοιπόν, άρα. Εσείς αναφέρεστε, συγγνώμη, στα φαντ, επειδή δεν μιλάμε για φαντ, μιλάμε για μια ελληνική εταιρεία, έτσι. Ναι. Απλά η αρχική τη κωδική είναι έτσι που αναφέρεται στα PQH. Ναι. Ναι. Α, όχι, δεν λέω για το ότι PQH. Ναι, μην το ταυτίσει ο κόσμο, ακούει και μπερδευτεί τώρα με το φαντ. Κυρία Βορδόνη, ξέρετε τι λένε όλοι. Εγώ δεν ξέρω αν δεν με ενδιαφέρει είναι φαν, αν είναι εταιρεία διαχειρήσεω. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι μπορώ να βρω μια λύση. Να καλησπέρισουμε τον πρώτο μα φίλο. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σα. Νορίστε. Ναι, ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Έχει πάρει ο γιος με ένα δάνειο. Είχε πάρει μάλλον. Πώς από ένα προπυρόπληκτο, 10-12 χρόνια. Ένα προπυρόπληκτο πρέπει να έχει μάλλον. Είχε πάρει ο γιος με ένα δάνειο. Μάλιστα. Πυρόπληκτο λοιπόν, είπατε. Ναι, προπυρόπληκτο, ναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, και υποχρωσάμε. Εν τω μεταξύ είναι ο γιος μου τώρα είναι άνεργος, δεν έχει τίποτα. Ναι. Τίποτα, εγώ τα λέμε τίποτα. Μάλιστα. Είναι και η τύση γυναίκα μου και εγώ. Εσείς έχετε περιουσία. Εγώ προσωπικά, εγώ ίδιος όχι. Η σύζυγος. Γυναίκα μου έχει ένα σπιτάκι 40 τετραγωνικά μέτρα. Μάλιστα. Κινδυνεύει η περιουσία της σύζυγου σας. Μπορείτε. Κινδυνεύει η περιουσία της σύζυγου σας. Ναι, τι μπορώ να κάνω. Για αυτά τα οποία είναι με εγγύηση ελληνικού δημοσίου αυτά. Ναι, αλλά δεν είναι το και συγκεκριμένο το δάνειο αυτό το έχω δώσει μια εταιρεία, εσφραστική εταιρεία. Ποια? Δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι. Καλά, αφήστε το τηλέφωνο στο σταθμό και να το δούμε λίγο πιο μετά. Ναι. Εντάξει, το δούμε σε λίγο. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι καταλαβαίνω ότι ίσως και κάποιοι εκτελούν εντολές. Το καταλαβαίνω. Και συνεχίζω να μιλάω για την PQH. Όμως, αυτοί που δίνουν τις εντολές θα πρέπει να σκεφτούν ότι απευθύνονται σε κάποιους που θέλουν να δώσουν κάποια χρήματα, αλλά είτε λιγότερα είτε με έναν άλλο τρόπο. Ας πάμε σε έναν άλλο τρόπο. Νομίζω ότι δεν είναι απάντηση που πήρα εγώ προσωπικά. Αυτό είναι και ό,τι και αν στείλετε, δεν θα υπάρχει καμία απάντηση. Καταλάβατε. Γιατί απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν χάσει εισοδήματα. Απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν χάσει το 50% της σύνταξής τους. Μέχρι εδώ θα πω και μακάρι να μας βλέπει κάποιος εκπρόσωπος του PQH. Εμείς δεν είναι σε προσωπικό επίπεδο. Εμείς μιλάμε πώς μπορούν να βοηθούν οι Έλληνες. Και επαναλαμβάνω, εγώ ποτέ μα ποτέ από την πρώτη μέρα που βγήκα στην τηλεόραση δεν είπα ελάτε σε μένα να πληρώσετε τίποτα. Ποτέ δεν είπα ούτε πρόκειται να πω. Αλλά κάποιος που θέλει να πληρώσει με έναν άλλο τρόπο ή κάτι λιγότερο, νομίζω ότι αυτή η επιθυμία πρέπει να σεβαστεί. Δεν μπορεί να το σκοτώσει, δεν μπορεί να το πει αυτό είναι και τελείωσε. Και σε αυτό που λέτε συμπληρωματικά πάλι για την PQH, η πραγματικότητα είναι το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο μήνα συγκεκριμένα που διανύουμε τώρα. Θα πούμε ότι η συγκεκριμένη τέλος πάντων εταιρεία που αναλαμβάνει τα συγκεκριμένα δάνεια έχει προβεί στην αποστολή κάποιων επιστολών που μέσα μνημονεύουν ναι μεν κάποια απομείωση οφειλής, κούρεμα, αλλά ενός πολύ μικρού ποσοστού και δυστυχώς το δυσάρεστο είναι το υπόλοιπο. Το ζητάνε είτε FAPAX, το κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο αδιανόητο για μια οφειλή 100.000 ευρώ και να μου κουρέψει το 25% του υπόλοιπου να το δώσω μετρητά, πού να τα βρω. Μάλιστα. Και ότι αν δεν το πάρω αυτό το
που λέτε εσείς, ή το παίρνει ή το αφήνει σαν πρόταση. Ναι. Μετά θα πάει όντως, λέει, να πωληθεί. Άρα λοιπόν το επόμενο στάδιο είναι να πωληθεί το δάνειο PQH σε ένα ξένο φαν τελικά. Οπότε ωραία, θα αναμένουμε την καινούργια εκπροσώπηση. Ναι. Όλοι οι φίλοι και οι φίλες που μας βλέπουν τώρα, έτσι, και πολλοί από εσάς που έχετε πάρει αυτές τις επιστολές, να ξέρετε ότι εγώ δεν μ' άρεσε να λαϊκίζω. Και εγώ από τους πρώτους που έχω βγει και είχα πει, και εσύ δανειολήπτη φταίς. Πού φταίω εγώ, όταν σου λέγανε μπες σε αυτόν τον νόμο, τώρα λέμε μπες σε αυτές τις ρυθμίσεις, μα λέει θα κάνω καλύτερες ρυθμίσεις. Να! Και άλλη μια εταιρεία έτσι διαχειρίσεως μας ήρθε σήμερα και μας είπε ότι ξέρεις κάτι αυτό είναι και δεν κάνω κάτι άλλο και θα το δούμε και αν θέλεις. Ο κόσμος, εκεί που απευθύνεστε, και 10 δραχμές και ευρώ τώρα, και 10 ευρώ να το έχουν μείνει, έτσι. Αυτά είναι τα τελευταία του. Προσπαθεί και άμα έχει και δύο παιδιά και θέλει το ένα να το σπουδάσει. Το ένα να το στείλει φαντάρο, να το πει. Μην πας φαντάρος γιατί έχει η εταιρεία μου να στα δώσω όλα εσένα. Πώς θα τα δώσω τα λεφτά αυτά. Γι' αυτό λέω. Να έρθεις και να μου πεις εγώ δεν θέλω να πληρώσω τίποτα. Θα σου πω σε παρακαλώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ αλλά δεν γίνεται. Αλλά κάποιος που θέλει να πληρώσει είτε με έναν άλλο τρόπο ή κάτι λιγότερο νομίζω ότι αυτός πρέπει να το δει λίγο πιο ρε παιδί μου μια διαφορετική νοοτροπία. Και εξάλλου. Και εξάλλου θα μαζέψει και περισσότερα χρήματα. Καλησπέρα, σας ακούμε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Τι κάνετε, κύριε Γαβριήλο. Υπομονή. Εσείς τι κάνετε. Υπομονή κάνω κι εγώ. Λοιπόν, εμείς έχουμε ξαναμιλήσει στην τηλεόραση εκεί. Έχω το πρόβλημα, αν στην εφορία ΔΕΗ και άλλα. Στην εφορία σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Εντάξει. Έχω 10 χρόνια που μου είχαν δώσει ένα. Τότε που μας δίναν πάρτε κάρτες, πάρτε ένα εκατομμύριο δάνειο. Α, και συγγνώμη κιόλας. Και ναι. Για αυτό το φίλο που λέω, γιατί για ένα φίλο που τον έχουμε, που είναι το μυαλό μου τώρα, από κάρτες είναι. Έτσι καλά. Ντά, τέλος πάντων τώρα, ακόμα χειρότερα. Ναι. Κάρτες με 22% λοιπόν, τώρα, εντάξει. Όχι από την PQH, μην τα λέμε. Έχω περάσει 10 χρόνια. Μετά μου δώσαν άλλο 1,5 χιλιάρικο. Ναι. Χωρίς να τους το ζητήσω. Και μου γράφαν μέσα. Σου δώσαμε για άλλα λεφτά να πάτε ταξίδια, να ψωνίσετε, μπράβο, να κάνετε. Ναι. Εδώ δεν είχαμε να φάμε και τις μέρες. Μάλιστα. Και το αποτέλεσμα περάσαν 10 χρόνια. Ναι. Έδωσα 10 χιλιάρικα και τα 2,5 χιλιάρικα είναι μέσα απλήρωτα. Και τους είπα πότε θα γεράσω, θα πεθάνω και θα χρωστάω. Πρέπει να βάλετε λίγο μεγάλο ποσό για να κατέβει, γιατί εγώ 10 χρόνια πληρώνω τους στόχους 32%. Εδώ μπορούμε να κόψουμε κάτι. Αφήστε το τηλέφωνο και να μιλήσουμε. Αφήστε το τηλέφωνο να μιλήσουμε. Αφήστε λίγο το τηλέφωνο και θα μιλήσουμε. Είπα το παιδί να σας το δώσει να με πάρει. Ωραία, ωραία. Ακούστε λίγο τώρα να σας πω κάτι για αυτό που λέει η φίλη μας. Έχω ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Ωραία. Και έχω ένα επιτόκιο 2-3%. Άρα 3.000 το χρόνο δίνω τόκους. Να το ακούτε το νου για να καταλαβαίνετε τι λέμε. Κάθε 100.000, 3% είναι 3.000 τόκοι. Αν εσύ πλήρωνες 3.000 τα τελευταία 5-6 χρόνια, τι έχεις πληρώσει μόνο τους τόκους. Το ξαναλέμε. 100.000 επί 3% είναι 3.000. Έχω πληρώσει, λέει, 8 χρόνια, λέει, δίνα 3.000. Μα χρωστάω τα ίδια. Τα ίδια θα χρωστάς. Γιατί αυτό που έχει υπογράψει είναι μόνο τόκος. Άρα, γι' αυτό λέω ότι αυτά τα θέματα είναι πολύ σοβαρά. Και μην πηγαίνετε μόνοι σας. Η άποψή μου. Η άποψή μου να πηγαίνετε μόνοι σας. Γιατί έχει πολλές, να το πούμε όπως το λέτε εσείς, όπως το λέει ο λαός, ψηλά γράμματα. Ψηλά γράμματα που είμαι σίγουρος ότι εσείς δεν μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε. Καλησπέρα κύριε Κώστα. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Χρωστάω σε δύο τράπεζες. Δεν έχω τίποτα στο όνομά μου. Ναι. Τι μπορώ να το κάνω. Να μην σας απαντήσει καλύτερα, κυρία Βορδόνη. Γιατί. Δεν θα θέλαμε να πάρουμε θέση. Σήμερα με αυτά που υπάρχουν, υπάρχει εκείνη την περιουσία. Αφού δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, ωραία. Όλο μέχρι εκεί. Να την αφήσουμε τη συζήτηση, κύριε Κώστα, μέχρι εκεί θα την αφήσουμε. Τι, να μην το ανοίξουμε γιατί περισσότερο. Ορίστε. Ναι, όχι, μπορεί να κάνει κάτι. Κύριε Κώστα. Ναι. Με ακούτε, σας απαντώ συγκεκριμένα. Σε ό,τι έχει να κάνει την περιουσία που δεν υπάρχει, τίποτα. Τι να σας πάρει. Τώρα η ερώτηση τι μπορεί να μου κάνει. Είναι αυτό που λέγεται στην αγορά, πιάστα εγώ και κούρευτο. Εγώ θα μείνω στα δικά σας τα λόγια, εντάξει. Αν δεν υπάρχει περιουσία, τίποτα. Μέχρι εκεί θα το αφήσουμε όμως.
Δεν μας συμφέρει να το ανοίξουμε περισσότερο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Θα το αφήσουμε μέχρι εκεί. Έχω τους λόγους μου. Έχω τους λόγους μου. Λοιπόν, αν εγώ μου χρωστάει η Βορδόνη και δεν μπορεί να έχει η Βορδόνη τίποτα να της πάρω, τι θα της πάρω. Από εκεί και πέρα, τι άλλο μπορεί να μου κάνει, να δεν την άκουσα την ερώτηση καθόλου. Πάμε να δούμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε στις τράπεζες να πληρώσουμε λιγότερα. Εντάξει. Απλά είναι λίγο λεπτά αυτά τα θέματα και να μην τα θίγουμε, πιστεύω, τουλάχιστον στον αέρα. Λοιπόν, εμείς τι λέμε, εμείς λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Έχω μια οφειλή που για κάποιους λόγους δεν μπορούσα να πληρώσω. Κύριε Βορδόνη, ό,τι θέλετε, μιλάτε. Έτσι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά ένα σχόλιο, γιατί καλά έκανε ο άνθρωπος και βγήκε τόσο, το ανέφερε. Ότι υπάρχουν, ναι, υπάρχουν μεγάλη κατηγορία άνθρωποι που δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία. Μην ξεχνάμε όμως ότι ακόμη και αυτοί μπήκαν στο νόμο Κατσέλη. Προσπάθησαν να προστατευτούν και να σώσουν ό,τι μπορούσαν να σώσουν. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τα περιουσιακά στοιχεία. Έχει να κάνει ότι είχαν ένα πολύ μικρότερο υπόλοιπο οφειλή να το διευθετήσουν. Ναι. Με τη δικαστική απόφαση. Το αντίστοιχο θα προτείνω εγώ σε αυτούς που πάλι έχουν τις οφειλές, ότι θα πρέπει να έρθουν σε μια διαπραγμάτευση. Επουδενή, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι και εσείς δεν λέμε στον ακροατή αυτό και σε κάποιον άλλον, ότι δεν πρέπει να προβεί σε καταθέσεις ή δεν πρέπει να προβεί σε καταβολές και σε ρύθμιση των οφειλών. Φίλε Κώστα, έχω μια απάντηση που δεν σου αρέσει, αλλά δεν θέλω να την πω. Δεν θέλω να ανοίγω ιστορίες, γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Αυτό που θα πω δεν θα είναι μαζί σου. Γι' αυτό δεν το απάντησα. Εντάξει, και η Βορδόνη έχει απάντηση να σου δώσει. Και την έχουμε ξαναπεί κιόλας. Εντάξει. Εμείς εδώ πάμε να βοηθήσουμε τους δανειολήπτες, δεν πάμε να βοηθήσουμε τις τράπεζες. Εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε μένα μιλάτε. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα. Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Παρακαλώ. Ναι, σε απόφαση οριστική, ναι, δικαστηρίου, ναι, δεκτή έγινε. Μάλιστα. Μπορώ να μην την εφαρμόσω, να παραιτηθώ. Η κυρία Βορδόνη θα σας απαντήσει. Έχετε ερώτητα μια τελική απόφαση οριστική. Ο σύμβουλος, ο δικός σας δικηγόρος, δεν σας είπε. Μπορείτε να την ακολουθήσετε ή όχι. Είμαι σε. Δεν ξέρω, δεν έχω βρει πραγματικά. Δεν έχω βρει μια. Δεν σας ικανοποιεί τι πράγμα ακριβώς, ναι, η δόση, ναι, που έχει, ναι, βγει, ναι, τι. Ναι, βασικά είναι του γιού μου η απόφαση. Μέσα στην απόφαση, εντάξει, λέει να δίνουμε κάποια χρήματα, ας πούμε. Ναι, ποιο είναι το θέμα, ναι, που δεν μας ικανοποιεί. Αλλά να, ναι, μπει και, να, κάνουμε, να μπει και, πώς λέγεται, ο καθαριστής. Εκποίηση. Άρα έχει ζητήσει ο δικαστής κάποιο περιουσιακό στοιχείο του γιού, ναι, σας, ναι, 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 να εκποιηθεί. Ένα γραφείο, ένα μαγαζί. Αυτό δεν μπορείτε μου να το γλιτώσετε έτσι όπως μου το λέτε. Αν αδρανήσετε ως προς την απόφαση, πολύ, ναι, απλά θα εκτελεστεί η απόφαση. Εάν, ναι, δεν μπορώ να παραιτηθώ, να παραιτηθεί το παιδί. Από τελική οριστική απόφαση δεν παραιτούμαστε ποτέ. Μπορούμε να τη μεταρρυθμίσουμε ή να την τροποποιήσουμε ή να κάνουμε έφεση. Ναι, έφεση δηλαδή μπορούμε να κάνουμε ή να την τροποποιήσουμε. Να ζητήσετε μεταρρύθμιση. Έχετε δικηγόρο, πρέπει να το ρωτήσετε, να το συμβουλευτείτε. Τι μπορείτε να κάνετε. Μάλιστα, μάλιστα, μεταρρύθμιση. Όμως, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Κυρία Μαρία, τότε, κυρία Μαρία, θέλω να σας πω κάτι. Να τα πούμε, ναι, λίγο πιο αναλυτικά. Αυτές οι CNS που λέει τώρα η Βορδόνη λέει μια κουβέντα, γιατί είναι νομικός. Με τη, ναι, μεταρρύθμιση, εσείς που κρατάτε τώρα την λέξη μεταρρύθμιση, είναι, ναι, ολόκληρη συζήτηση. Εγώ πιστεύω καλύτερα να αφήσει το τηλέφωνο σας και να μιλήσουμε αργότερα. Ναι, καλύτερα, βέβαια, γιατί καλύτερα, έχω, κι εγώ, έχω κι εγώ δική μου η απόφαση, η οποία. Θα τα πούμε, θα τα πούμε, κυρία Μαρία. Να τα πούμε άλλη ώρα. Και όχι, και όχι στον αέρα. Εντάξει. Λοιπόν, όταν με ακούτε και λέω όχι στον αέρα να ανοίξουμε θέματα, να είστε σίγουροι ότι αυτό που λέω είναι υπέρ σας. Θέλω να λέω μια κουβέντα και να καταλαβαίνετε 50, όχι να λέμε 50 και να καταλαβαίνετε μία. Μία να καταλαβαίνουμε και 50. Να θυμίσω λίγο ότι βγήκαμε πρώτοι και λέγαμε, και εγώ και η Βορδόνη, όποια πάνω μας καλούσανε, μην μπείτε στον νόμο, μπείτε στον νόμο, μπείτε στον νόμο. Όσοι έχουν μπει στον νόμο, σίγουρα έχουν ένα βαντάζ. Σίγουρα έχουν ένα. Έχουν, ρε παιδί μου, ας πούμε σε εισαγωγικά τον πάνω λόγο σε μια διαπραγμάτευση. Μετά τι είπαμε, κάντε διαρρυθμίσεις. Και όσοι με έχετε ακούσει, είδατε ότι αυτή η τεχνική που βγάλαμε φέρνει αποτέλεσμα. Μετά όμως λέμε το εξής, όχι μόνοι σας. Σε τίποτε να μην πηγαίνετε μόνοι σας. Αυτή είναι η απόψη μου. Από εκεί και μετά, υπάρχει διαδικασία και τι είπαμε, καλή μου φίλη, κυρία Μαρία, αγαπημένοι μου φίλοι, να μην δικάσετε την οριστική και να κάνετε μεταρρύθμιση. Πριν την οριστική. Πριν. Κατανοητό. Γιατί Γαβρίλο Χαλκιώτη πριν την οριστική, επειδή δεν είναι Βορδόνη δικηγόρος στις πόδες. Όχι. Γιατί θα βγει αυτό το πρόβλημα που πάτε εσείς, κυρία Μαρία. Καταλάβατε γιατί έλεγα πριν την οριστική. Και σαν τη φίλη μου την κυρία Μαρία, είναι πολλοί κόσμος. Εγώ δεν λέω φύγετε από τους δικηγόρους σας. Εγώ λέω να μείνετε εκεί που είσαστε. Είναι όλοι άξιοι, θα πούμε. Αλλά εγώ κάνω μια άλλη δουλειά. Άλλη δουλειά.
Εσείς τι κάνετε, παίρνετε το κομμάτι που σας συμφέρει και σας βολεύει και, και κάνετε ένα ωραίο παζλ. Δεν θα φέρει αυτό το αποτέλεσμα. Άρα έλεγα εγώ και λέω, ένας άνθρωπος που έχει πάρει μια προσωρινή απόφαση, πριν το δικαστήριο, ελάτε σε μένα μήπως εγώ λύσω το θέμα. Κατανοητό. Καλησπέρα κυρία Νικολέτα. Καλησπέρα. Ορίστε. Ναι. Κυρία Νικολέτα, επειδή ναι, μας καλησπέρα. Παίζει πολύ ο χρόνος, καλησπέρα. Επειδή θα πρέπει σε δύο λεπτά και να κλείσουμε, αφήστε το τηλέφωνο σας και θα σας πάρω κατευθείαν μόλις κλείσει η εκπομπή. Θα σας πάρω εγώ προσωπικώς. Εντάξει, γιατί σε ένα λεπτό κλείνουμε. Εντάξει. Καλησπέρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βρόντεν, έχετε ένα λεπτό. Τώρα στη φίλη μας την κυρία Νικολέτα, δυστυχώς δεν προλάβαμε να την ακούσουμε. Και πολύ συγγνώμη κόσμος που δεν θέλει είτε να βγει στον αέρα ζωντανά και, ή ντρέπεται οτιδήποτε, φυσικά και μπορεί να καλέσει και να τον, καθοδηγήσουμε. Και γενικότερα να μην φοβάται, γιατί ναι, μεν έρχονται τα χαρτιά και έρχονται και περίεργα χαρτιά πλέον και επιστολές με περίεργο περιεχόμενο. Θεωρώ ότι όμως είμαστε εδώ, γιατί είμαστε εδώ για τον απλούστατο λόγο να τους βοηθήσουμε, να τους καθοδηγήσουμε και τελικά να έχουμε τα θετικά αποτελέσματα, γιατί σίγουρα τα έχουμε, για να βγαίνουμε τόσα χρόνια και να εξηγούμε στον κόσμο ότι και ο νόμος Κατσέλη, είτε εξοδικαστικά είτε γενικότερα με άλλους τρόπους. Όπως υπάρχει ο τρόπος να προστατευτούμε από τις τράπεζες. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, οι εκπομπές που είναι μέσα στη βδομάδα θα είναι έτσι λίγο πιο σύντομες. Στην Κυριακή ενδεχομένως θα έχουμε 2-3 λεπτά παραπάνω. Λοιπόν, κλείνω. Έχω δάνειο. Τι μπορώ να κάνω, έχω τρόπο. Έχεις τρόπο. Μπορώ να το σώσω. Ποια είναι η διαδικασία να πάρω τηλέφωνο τον μπορεί να το σώσει ή να διαπραγματευτώ. Γιατί τι θα κερδίσω, την καλύτερη. Έτσι, έκβαση της εξόφλησης του δανεισμού σου. Τι θα χάσω να το κάνω, θα μεγαλώσουν τα ποσά και στο τέλος ενδεχομένως να κληθούμε να δούμε και προκαταβολές. Άρα, εδώ είναι το μπορείς να το σώσεις, θα είναι Τρίτη και Πέμπτη μετά τις παρεμβάσεις και την Κυριακή με το δελτίο. Σας θέλω όλους μαζί, πείτε στη σελίδα μπορείς να το σώσεις με λατινικούς χαρακτήρες, κάντε like, να βλέπουμε ότι μας παρακολουθείτε. Θέλω όλοι μαζί, μονιασμένοι, να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να μειώσουμε τα δάνεια. Αυτός είναι ο σκοπός που κάνουμε εμείς. Αυτός είναι ο σκοπός που έχουμε αναλάβει και θέλουμε να το κάνουμε. Όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τα δάνεια. Γιατί είσαι Γαβρίλο Χαλκιώτη με τον Ιωνιλίτες, γιατί ξέρω ότι έχετε χάσει πολλά εισοδήματα και έχουν μειωθεί τόσο πολύ όσο και 70 και 60 και 80 και 90%. Και οι περισσότεροι είσαστε άνεργοι. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους έχω αποφασίσει από θέσεις εγώ να τους υπερασπίζομαι. Όσο μπορώ. Όχι όμως να μην πληρώσουν τίποτα. Λοιπόν, μη στεναχωριέστε, υπάρχουμε εδώ. Είμαστε για σας και να μην ξεχνάτε ποτέ. Και εσύ που στεναχωριέσαι, μπορείς να το σώσεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας. Καλό βράδυ. Την Πέμπτη τα λέμε πάλι.